την πρόθεση του για προκήρυξη διαγωνισμού και πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος που αφορά στην αγορά προστατευτικού εξοπλισμού για προσωπικό που θα χειρίζεται μολυσμένα ή πιθανώς μολυσμένα περιστατικά με τον κορονοϊό COVID-19, δημοσιοποίησε το Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα, τονίζεται ότι ο προστατευτικός εξοπλισμός θα πρέπει να φτάσει στην Κύπρο αεροπορικός, προφανώς λόγω των επιγουσών αναγκών. Αφού για τον ίδιο λόγο το Υπουργείο Υγείας έδωσε χρονικό διάστημα μόλις 3 ημερών στους οικονομικούς φορείς για να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για προϊόντα που μπορούν να διαθέσουν. Διάβαστε επίσης, αναστέλλονται λειτουργίες του ΓΑΜΑ Λευκωσίας όλες οι λεπτομέρειες. Μεταξύ άλλων, ζητούνται 250.000 υποαλλεργικές χειρουργικές μάσκες με λάστιχο, αδιαπέραστες από υγρά, που θα πρέπει να είναι 3 ή 4 στρωμάτων με υψηλή, 98% απόδοση φιλτραρίσματος βακτηριδίων. Επίσης, ζητούνται 40.000 ασπίδες προστασίας προσώπου μιας χρήσης, face shield, που πρέπει να διαθέτουν προστασία και για τις πλευρές και το μήκος του προσώπου όπως και το μέτωπο, με βάση σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο. Ζητούνται και 40.000 μάσκες μιας χρήσης, υψηλής αναπνευστικής προστασίας, που να προσφέρουν προστασία επίπεδου FFP3 και να αποτελούνται από 3 στρώματα, εξωτερικό φίλτρο εσωτερικό, από πολυπροπυλένιο. Δείτε ακόμη, στο Φύλανου Ζώου γιατρός που διαγνώστηκε με κορονοϊό, το Υπουργείο Υγείας ζητά να προμηθευτεί και 40.000 σετ φαντέστολες χειρουργείου μίας χρήσεως, scrub suite, που να παρέχουν προστασία από πιτσιλίσματα υγρών, όπως και 40.000 σκουφάκια μαλλιών, για να συμπληρωθούν οι προστατευτικές στολές ζητούνται και 40.000 ψηλά ποδόναρια, cover boots, που να καλύπτουν τουλάχιστον μέχρι το μέσο της κνήμης και να έχουν αντιολισθητική επικάλυψη του κάτω μέρους. Διάβαστε επίσης, τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Κύπρο. Πρόσθετα, ζητούνται και 25.000 αδιάβροχες ρόμπες, μίας χρήσης, σε μεγέθη M, L, XL, αδιάβροχες με μακριά μανίκια, ενισχυμένες όπως αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα. Που να φτάνουν μέχρι το μέσο της κνήμης για να καλύψει το πάνω μέρος της μπότας και σε ανοιχτά χρώματα για να εντοπίζονται πιθανές επιμολύνσεις. Το Υπουργείο Υγείας θέλει να προμηθευτεί σε σχέση με τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό και 2.000 γυαλιά τύπου βυθού, δηλαδή με εύκαμπτο άκρο πλήρους εφαρμογή στο πρόσωπο και καθαρό φακό με προστατευτικό, anti-scratch και αντιθαμποτικό, anti-fog, στρώμα. Που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα που φοράνε γυαλιά οράσεως. Τα γυαλιά αυτά θα πρέπει να είναι επαναχρησιμοποιούμενα, αλλά και να συνοδεύονται με οδηγίες απολίμανσης. Τέλος, ζητούνται και 1000 κούτες με υγρά μαντιλάκια απολίμανσης, σε συσκευασίες μέχρι 200 μαντιλάκια ανά κουτί, που όπως επίσης αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα, θα πρέπει να έχουν δυνατότητα εξόντωσης του νέου κορονοϊού COVID-19.